Εσύ τώρα μου μια πολύ ωραία συνέντευξη. Άλλη μια ωραία Άλλη μια. Η Κωνσταντίνα Μαύρου συνάντησε την αγαπημένη ηθοποιό Σοφία Μανολάκου. Μας μιλάει για το Me Too στο θέατρο, τη σχέση με την εικόνα της και φυσικά την ψυχοθεραπεία. Εδώ. Περιοδέκια τους τέλειους ξένους. Πώς αισθάνεστε? Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Εγώ χαιρόμαι κάθε φορά που πηγαίνω περιοδία, πόσο μάλλον αν είμαι με μια πολύ ωραία παράσταση και με μια πολύ ωραία παρέα. Τι ετοιμάζετε από Σεπτέμβρη? Από Σεπτέμβρη τώρα συζητάμε τηλεοπτικά. Ακόμα δεν έχουν πέσει υπογραφές, αλλά είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Εσάς πώς σας φαίνεται? Από ό,τι ακούμε, είχε βγει και μια ανακοίνωση από το ΣΕΙ ότι ζητάνε στους ηθοποιούς τον αριθμό των followers. Είναι αστείο. Από την άλλη, θεωρώ ότι αν πάρεις έναν άνθρωπο μόνο και μόνο επειδή έχει πολλούς followers, αυτό δεν θα έχει και μεγάλη διάρκεια. Διότι αν δεν είσαι αποδοτικός στη δουλειά σου, όσους followers και να έχεις, αυτό δεν θα έχει διάρκεια. Επειδή είστε αναμφισβήτητα μια πολύ όμορφη γυναίκα, εν τέλει η ομορφιά ανοίγει πόρτες ή κλείνει? Η ομορφιά μπορεί να στην ανοίξει, αλλά το πόσο θα μείνει στο δωμάτιο έχει σημασία. Ακόμα και μοντέλο να είσαι, αν έχει το βλέμμα της αγελάδας, δεν θα κάνεις πολλές φωτογραφίσεις. Οπότε σημασία έχει το ταλέντο σε κάτι και όχι η εξωτερική εμφάνιση. Χρειάστηκε να κάνετε μία παραπάνω προσπάθεια για να αποδείξετε ότι εγώ είμαι εδώ και αξίζω? Ναι, ναι. Και από μόνη μου, δηλαδή είχα κόμπλεξ πιο παλιά και προσπαθούσα και να αλλοιώσω τα χαρακτηριστικά μου, να ντύνομαι άσχημα, είχα κόμπλεξ. Μετά χαλάρωσα λίγο, είδα και ότι οι άλλοι δεν με αντιμετωπίζουν έτσι. Νομίζω ότι έχω αποδείξει ότι είμαι και κάτι παραπάνω, θεωρώ. Ή μέσα μου τουλάχιστον το πιστεύω, δεν ξέρω αν οι άλλοι το βλέπουν αυτό. Τι είναι αυτό που σας έκανε το κλικ και αλλάξατε τον τρόπο που το βλέπετε? Εγώ λοιπόν αισθανόμουν πολύ άσχημα για αυτό. Ή όταν μου κάνανε κοπλιμέντα, δεν ήθελα καν να τα ακούω τα κοπλιμέντα, ας πούμε. Είδα ότι δεν είναι υγιές αυτό. Πρέπει να λέω ευχαριστώ όταν σου λένε είσαι όμορφη, είσαι βλέπω. Εγώ έλεγα, αχ, ναι, εντάξει, προσπαθούσα να το μειώσω αυτό. Και μετά λέω, όχι, Σοφία, θα λες ευχαριστώ. Το καταφέρατε έτσι από μόνη σας ή χρειάστηκε να επισκεφτεί κάποιον ειδικό? Ναι, έχω κάνει ψυχοθεραπεία, οπότε σίγουρα και αυτό συνέβαλε. Έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα από τότε που έγινε όλο αυτό με το Me Too. Εσείς αν βλέπετε να έχει αλλάξει κάτι στο θέατρο? Αλλάζει. Αλλάζει σε όλη την κοινωνία. Βέβαια, βλέπουμε ότι ο κόσμος αλλάζει μέσα από τραγικά γεγονότα. Εγώ θα ήθελα ο κόσμος να είναι ιδανικός πριν συμβούν αυτά, να τα προλαμβάνουμε. Αν έχετε βιώσει να περπατάτε στον δρόμο και να φοβάστε? Πιο μικρή, όταν ήμουν 20 χρονών που ήμουν φοιτήτρια, δεν είχα τόσο το φόβο. Τώρα, ναι, φοβάμαι. Φοβάμαι στο δρόμο και προσέχω πάρα πολύ που θα παρκάρω κτλ. Θέλω να σας ρωτήσω, αν πιστεύετε ότι οι ηθοποιοί που ενεπλάκησαν με τις υποθέσεις του Me Too έχουν θέση στο θέατρο? Για εμένα, ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, ο οποίος δεν είναι καλός άνθρωπος, αμέσως πέφτει στα μάτια μου και σαν καλλιτέχνης. Οπότε, για εμένα θα μου ήταν εντελώς αδιάφορο αν κάποιος από αυτούς συνέχιζε την καριέρα του ως ηθοποιός.